Γεια σας, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Multiculti Unboxing. Στο σημερινό επεισόδιο θα κάνουμε μαζί το unboxing ενός κινητού που έχει παρουσιαστεί πριν ένα μήνα. Δεν το έχω δει από κάποιον άλλον εδώ στην Ελλάδα να το έχει κάνει το unboxing και πάμε να το κάνουμε μαζί το unboxing. Να δούμε τι μας έστειλαν οι φίλοι μας οι Κινέζοι. Δεν έχει κάτι άλλο εδώ μέσα. Πάμε στο κουτάκι μας να το ανοίξουμε. Να δούμε ότι όλα είναι ok. Και όπως βλέπετε, τι με στείλανε εδώ. Α, και δωράκι πρέπει να έχουμε. Εδώ έχουμε τον αντάπτορα ευρωπαϊκού τύπου. Θα το αφήσω λίγο στην άκρη. Και να δούμε εδώ μέσα τι μου έχουν στείλει. Λοιπόν, το κινητό μας είναι το Xiaomi Redmi 4 Prime. Ένα κινητό το οποίο παρουσιάστηκε τον προηγούμενο μήνα στην Κίνα. Το είδε ο πατέρας μου, είδε εμένα και τον αδερφό μου όλοι να έχουμε Xiaomi κινητά, λέει θέλω κι εγώ. Λέω ποιο θέλεις, λέει 5 ίντσες, λέω είναι αυτό και το 3S. Λέει το πιο καλό, το πιο καινούριο, βλέπετε και εδώ το κουτάκι εδώ έχει ανάγλυφο το, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, στην το 4. Άλλαξε λίγο σχεδιασμός του κουτί, πιο ωραίος. Οπότε μου λέει το θέλω αυτό το με τα πιο καλά χαρακτηριστικά. Οπότε έχουμε το Xiaomi, το Redmi το 4, το οποίο είναι η Prime έκδοση. Prime έκδοση σημαίνει ότι έχει το Snapdragon τον 625 τον οκταπύρινο. Έχει 3 GB RAM και Full HD οθόνη στις 5 ίντσες. Οι διαφορές με το Redmi 4 το σκέτο είναι ότι εκείνο δεν έχει Full HD οθόνη και ο Snapdragon είναι ο 430 αν δεν κάνω λάθος και έχει μνήμη RAM στα 2 GB. Πάμε να δούμε τι μας στείλανε οι φίλοι μας οι Κινέζοι. Εδώ το κουτάκι πάλι ανοιγμένο, έχει περαστεί λογικά κάποια ROM. Εδώ έχουμε το κινητό, το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με το Xiaomi, το Redmi, το Note 4, είναι ο μικρός του αδερφός, ίδιες καμπύλες, ίδια κοψίματα, όλα ίδια. Ας το αφήσουμε λίγο στην άκρη, να δούμε τι άλλο μας στείλανε. Έχουν εδώ Mobile Manual, λέει, το οποίο έτσι όπως το βλέπω αυτό δεν πρέπει να είναι, να το βάλαν αυτοί, δεν πρέπει να είναι τη Xiaomi αυτό μέσα. Πάμε εδώ να δούμε τι έχουν μέσα, τα manual, τα οποία είναι στα κινέζικα, ok. Τον adapter για να βγάλουμε το SIM tray, θα το χρειαστούμε και αυτό εδώ, το αφήνω στην άκρη. Ας τα βάλουμε αυτά μέσα. Είναι ένα κινητό το οποίο είναι ο άξιος, ελπίζω να είναι ο άξιος διάδοχος του 3S, ενός του Redmi 3S, ένα κινητό το οποίο πούλησε αρκετά και στην Ελλάδα, ένα πολύ αξιόπιστο κινητό, φτηνό. Το οποίο το έχω δει σε αρκετούς να το έχουν και όλοι είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι, οπότε η Xiaomi επέκτηνε τη σειρά με το καινούργιο μοντέλο, το οποίο και αυτό το βγάζει σε 3 εκδόσεις. Θα σας πω στη συνέχεια ποιες είναι αυτές. Εδώ έχουμε το φορτιστή, για να δούμε εδώ άμα κουμπώνει καλά. Δεν κουμπώνει, οπότε θα χρησιμοποιήσω κάποιον άλλον αντάπτορα που έχω. Το output του συγκεκριμένου είναι, για να δούμε, είναι στα 2 αμπέρ. Μια χαρά. Και πάμε και στο καλωδιάκι. Τίποτα άλλο συσκευασία. Κλασικά. Xiaomi. Εντάξει, αυτό που μου άρεσε είναι ότι βλέπω η συσκευασία είναι πιο όμορφη από το παρελθόν. Λίγο έτσι πιο οικαστικά, πιο όμορφη να την πω. Και έχουμε εδώ το μαύρο καλωδιάκι. Πάντα μαύρα και φορτιστές και καλώδια χρησιμοποιεί Xiaomi στα κινητά. Το οποίο το κακό είναι, εντάξει, έχει βγει Type-C τον τελευταίο ένα χρόνο, 6 μήνες. Εδώ πάλι micro USB έχουμε. Δεν πειράζει. Πάμε στο κινητό αυτό καθ' αυτό. Τι βλέπουμε στο κινητό? Αυτό που μου αρέσει είναι ότι για κάποιον που δεν θέλει κινητό στις 5,5 ίντσες, το κινητό αυτό το συγκεκριμένο στις 5 ίντσες και σε μένα, δηλαδή π.χ. που έχω μικρά χέρια, κάθεται πάρα πολύ ωραία. Είναι στιβαρό έτσι όπως το πιάνω.
Το βάρος του είναι στα 156 γραμμάρια, αλλά το αισθάνεις στο χέρι σου ότι πιάνεις κάτι πολύ ποιοτικό, κάτι σε βγάζει πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Το πάχος του, ενώ είναι στα χαρτιά αρκετά μεγάλο σε σχέση με αυτά που κυκλοφορούν στις μέρες μας, είναι στα 8,9 χιλιοστά, αλλά η κούρμπα εδώ που κάνει και η Diamond Cut, το κόψιμο Diamond Cut που έχει γύρω-γύρω, και στο χέρι έτσι πως το πιάνεις, το αισθάνεσαι αρκετά μικρότερο, αυτό μου αρέσει. Πάμε να δούμε λίγο περιμετρικά τι έχει το κινητό μας. Από κάτω έχουμε, όπως το Xiaomi, το Redmi, το Note 4, έχουμε τις δύο γρίλες, η οποία η μία μόνο είναι το ηχείο, η άλλη είναι το μικρόφωνο. Στη μέση έχουμε τη micro USB θύρα για φόρτιση. Εδώ έχουμε τα power band και το volume rocket, το οποίο είναι μεταλλικά και η αίσθησή τους είναι ωραία. Μου αρέσει. Πάνω έχουμε το mini jack για τα ακουστικά, air blaster, υπέρυθρες και το μικροφωνάκι για το noise cancellation. Μπροστά έχουμε το ακουστικό μας, έχουμε την selfie κάμερά μας και τον αισθητήρα της κίνησης. Η selfie κάμερά μας είναι στα 5 MP με διάφραγμα στο 2,2 stop, f2,2 stop. Στην άλλη μεριά έχουμε το SIM tray, το οποίο εγώ γενικά μπερδεύομαι. Εδώ οπότε βλέπουμε τι έχει. Παίρνει μια micro SIM, όχι nano SIM, micro SIM στο SIM 1, και στο δεύτερο βλέπουμε μπορεί να πάρει δεύτερη nano SIM ή την micro SD καρτούλα μας. Το κινητό μας έρχεται με αποθηκευτικό χώρο στα 32 GB. Για να το βάλω σωστά, δεν το βάζω τώρα, θα το βάλω στη συνέχεια, στο αφήσω κάτω. Πάμε λίγο να πούμε και από την πίσω πλευρά. Έχει 13 MP κύρια κάμερα, η οποία μπορεί να τραβήξει βίντεο μέχρι Full HD και το διάφραγμά της είναι f2,2 stop. Έχει Dual Tone LED Flash, το οποίο όπως και πρέπει να είναι το ίδιο με το Redmi Note 4, το οποίο είναι αρκετά δυνατό. Και ο αισθητήρας τακτυλικών αποτυπωμάτων, ο οποίος στο Redmi Note 4 είναι πάρα πολύ δυνατός, πάρα πολύ γρήγορος και ακριβής. Πάμε να πούμε λίγο και τα εσωτερικά του κινητού. Το κινητό μας έρχεται με τον Snapdragon 625, ο οποίος είναι οχταπύρινος στα 2 GHz, είναι ένας επεξεργαστής ο οποίος είναι λίγο κάτω από τον 650 που έχει το Redmi Note 3 Pro και είναι πάνω από τον 430 του προηγούμενου μοντέλου. Τα γραφικά μας τα αναλαμβάνει μια Adreno 506, η μνήμη RAM μας είναι στα 3 GB, ο αποθηκευτικός μας χώρος βγαίνει στα 32 GB και μπορούμε να βάλουμε micro SD κάρτα μέχρι 256 GB. Η μπαταρία, ένα μεγάλο selling point του συγκεκριμένου κινητού και γενικά της σειράς Redmi, της σειράς της Xiaomi, είναι η μπαταρία. Είναι 4100 mAh, η οποία και βάσει τα spec που έχει το κινητό και 5 inch οθόνη, η οποία όπως είπαμε είναι IPS LCD τεχνολογίας, στις 5 inches Full HD, δηλαδή 1980x1080, η οποία έχει το PPI της είναι στα 440 περίπου pixel per inch. Αυτά με την οθόνη, πάμε πίσω. Όπως είπαμε για την μπαταρία, αυτό είναι ένα από τα πολύ δυνατά selling point της σειράς Redmi, της Xiaomi. Στα 4100 mAh αυτό το κινητό και με τα spec που έχει θα μας βγάλει σίγουρα δύο καλές μέρες, μια μισή μέρα γεμάτη. Και το καλό είναι πλέον με το fast charge ότι περίπου σε 2 ώρες φορτίζει το κινητό μας. Πάμε να κάνουμε και το πρώτο power on, να δούμε. Έχει μπαταριούλα, ωραία. Να βγάλουμε και τη ζελατινούλα την μπροστά. Να βγάλω και το πίσω. Ωραία. Το κινητό μας εδώ το βλέπουμε να ανοίγει. Να κάνει το πρώτο boot. Πάμε να δούμε τι δωράκι μας στείλαν. Εντάξει, γενικά οι Κινέζοι, άμα τους πεις, άμα τους πρίξεις λίγο, κάτι θα σου στείλουνε. Οπότε εδώ έχουμε ένα tempered glass, το οποίο είναι για πιο κινητό. Αν τη βγάλει άκρη τώρα. Ωπα, Παναγιά μου. Έρχονται οι ενημερώσεις. Το κινητό, όπως βλέπετε, είναι, το έχουν περάσει την, έχουν περάσει συλλογικά κάποια ρο μέσα. Πάμε να δούμε λίγο στα settings τι μας έχουν περάσει οι φίλοι μας οι Κινέζοι. Α, ωραία.
Γενικά εγώ το κινητό, το για να δούμε λίγο και κάτι άλλο που θέλω. Μία account, Google. Τώρα έχει γίνει μια περίεργη πατέντα εδώ μέσα. Όπως θα θυμάστε, στο προηγούμενο το κινητό, το Xiaomi, το Redmi Note 4, είχε την Global Version μέσα. Το συγκεκριμένο κινητό, εγώ το ήθελα, επειδή προορίζεται και τον πατέρα μου, να έχει τα ελληνικά. Και επειδή ακόμα στην ελληνική κοινότητα και το Redmi 4, το Prime, δεν έχει βγει ακόμα η έκδοση, θα βγει το επόμενο διάστημα για το Redmi το 4, είπα ας έρθει με τη σπασμένη την έκδοση που έχω τα ελληνικά και μετά θα το κάνω εγώ με τον υπολογιστή, θα περάσω τα ελληνικά. Εδώ βλέπουμε έχει τη Xiaomi MIUI Global 8 Stable 805. Οκ, θα το δούμε λίγο παρακάτω με τη γλώσσα. Πάμε εδώ, όπως βλέπουμε, 3 GB RAM, ο αποθηκευτικός μας χώρος ελεύθερος είναι 24,79 GB, μια χαρά. Android version είναι 6.01 και το Android Security Patch Level είναι 1/7. Οκ. Πάμε να δούμε λίγο εδώ τι γλώσσες έχει, μπας και βγάλουμε καμιά άκρη τι μας ήρθε τελικά, γιατί και εγώ μπερδεύτηκα, γιατί εγώ τους το παράγγειλα και καλά να έχει μέσα τα ελληνικά. Για να δούμε. English λέει εδώ, English. Ελληνικά. Άντε βγάλε άκρη τώρα, ποια έκδοση είναι. Ωραία. Λοιπόν, θα το σετάρω λίγο το κινητό, θα το περάσω κάποια πραγματάκια που θέλω να δούμε μαζί και επιστρέφω με ένα mini review. Τα λέμε σε λίγο. Εδώ είμαι πάλι, πέρασα λίγο τους κωδικούς, τα Mi account, τα Google account και είμαι εδώ να δούμε ξανά μαζί λίγο το κινητό. Στη μια ώρα που το έχω στα χέρια μου, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλή υλοποίηση από την Xiaomi. Πάρα πολύ καλή ποιότητα κατασκευής. Στιβαρό, ωραίο. Η οθόνη, πάρα πολύ καλή εικόνα. Το δακτυλικό αποτύπωμα είναι στα ίδια επίπεδα με το Redmi Note το 4. Κοιτάξτε ταχύτητα. Αστραπιαίο. Δεν αργεί καθόλου. Πάρα πολύ καλή ποιότητα του δακτυλικού αποτυπώματος. Πάμε να δούμε λίγο και το ένα βιντεάκι που θέλω. Είναι το Lord of the Rings. Να δούμε λίγο την οθόνη, η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Και ο ήχος είναι πλούσιος. Πάρα πολύ καλή οθόνη. Τώρα δεν ξέρω πόσο ακριβώς περνάει μέσα στην εικόνα σας, αλλά τα χρώματά τους είναι πάρα πολύ καλά. Τεχνολογία LCD IPS Full HD. Ο ήχος είναι πολύ δυνατός. Πάμε να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι. Πάρα πολύ καλός ο ήχος. Δυνατός. Δεν είναι τόσο πλούσιος. Ένα κλικ κάτω είναι σε σχέση με το Mi 5 που έχω εγώ, το οποίο θα μου πεις είναι και η ναυαρχίδα. Τον προηγούμενο καιρό μέχρι το καλοκαίρι ήταν ναυαρχίδα της Xiaomi, αλλά είναι δυνατός ο ήχος, μας κάνει μια χαρά τη δουλειά μας. Άμα το κλείσουμε. Το άλλο που θέλω να σας δείξω είναι το δακτυλικό αποτύπωμα. Πέρασα στα γρήγορα το αποτύπωμά μου να το δούμε μαζί. Είναι ταχύτατο, δηλαδή ανταγωνίζεται στα ίσια και το Samsung το S7 που έχω πιάσει στα χέρια μου και το iPhone το 7, τα συναγωνίζεται άνετα στην ταχύτητα του δακτυλικού αποτυπώματος. Όπως και να το βάλω, ανοίγει. Αστραπιαία. Το βλέπετε εδώ. 1, 2, 3. Πάρα πολύ καλή υλοποίηση από τη Xiaomi. Η κάμερά του είναι στα 13 MP πίσω, στα 5 μπροστά όπως είπαμε. Εδώ είναι κάποιες φωτογραφίες που τράβηξα. Πάρα πολύ γρήγορο το focus. Και ανάλυση πάρα πολύ καλή. Το κινητό μας τώρα μου βγάζει κάτι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ στιβαρό, πάρα πολύ όμορφο σαν κατασκευή. Diamond cut άκρες είναι πάρα πολύ, το προσδίδουν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και όπως θα δείτε εδώ με το Xiaomi, το Redmi, το Note το 4, είναι το μικρό του αδερφάκι και σαν σχεδίαση και σαν χαρακτηριστικά. Είναι το μικρό του αδερφάκι. Όποιος θέλει ένα κινητό στις 5 ίντσες πάει εδώ. Όποιος θέλει στις 5,5 πάει εδώ.
Και σε τιμούλες αυτό πλέον βγαίνει γύρω εκεί στα 160 ευρώ, αυτό βγαίνει 145-150 ευρώ. Το Prime. Γιατί έχει άλλες δύο εκδόσεις, το Redmi το 4, το Α, το οποίο είναι mid-range προς τα κάτω συσκευή, η οποία στα 85 ευρώ είναι μια χαρά, που έχει 2 GB RAM, η οθόνη είναι HD και ο Snapdragon 430 με 16 GB αποθηκευτικό χώρο. Βγαίνει το Redmi 4 το απλό, το οποίο έχει και αυτό, έχει το Snapdragon 430, 2 GB RAM και η οθόνη του είναι HD. Και η διαφορά είναι ότι έχουν την ίδια μπαταρία 4100 mAh. Και εδώ έχουμε το Redmi, το Note, το Redmi το 4, το Prime, το οποίο τα spec του είναι ο Snapdragon 625 8πύρνος στα 2 GHz, 3 GB RAM, 32 GB αποθηκευτικός χώρος, Full HD οθόνη, τι άλλο ξέχασα, Full HD οθόνη, όπως είπαμε η κάρτα γραφικών είναι η Adreno 506, 4100 mAh μπαταρία, πάρα πολύ καλή μπαταρία, βλέπετε εδώ τόση ώρα. Το άνοιξα το κινητό πριν μια ώρα, είχε 37-38%, τώρα έχει 34% και έχω κατεβάσει τις Παναγιάς στα μάτια, έχω βάλει μέσα φωτογραφίες, τα βίντεο με Bluetooth τα άστειλα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Να πω κάτι λίγο για την με τι ROM μου ήρθε. Εγώ το παράγγειλα και καλά να έχει μέσα τα ελληνικά. Φαίνεται πλέον, όπως βλέπετε εδώ, είναι Global, η stable, η επίσημη, η official. Φαίνεται πλέον ότι Xiaomi στην global, οι προγραμματιστές της Xiaomi στην global version της Xiaomi περνάνε πλέον κανονικά και τα ελληνικά, έχει όλες τις γλώσσες μέσα, δεν είναι κάποια σπασμένη γιατί έχει κανονικά περασμένα όλα τα Google Apps, δεν χρειάζεται κάτι άλλο να κάνω. Πλέον θέλει να λανσαριστεί για τα καλά και στην ευρωπαϊκή αγορά η Xiaomi, οπότε το έκανε και αυτό. Λοιπόν, τι κρατάμε από τη συσκευή? Και σαν επίλογο, η συσκευή μας πιστεύω στις 5 ίντσες και με αυτά τα χρήματα που ζητάει και τα spec που έχει είναι μονόδρομος για κάποιον που θέλει να πάρει μια συσκευή η οποία θα του βγάλει τουλάχιστον 2 χρόνια και τα spec της θα κρατήσουν για 2 χρόνια. Γιατί έχει το Snapdragon 625 ο οποίος όπως έχω δει σε διάφορα τεστ αντούτου βγάζει γύρω στο 65-70. Το οποίο σημαίνει ότι είναι μια ιδέα κάτω το Redmi Note 3 Pro. Αυτό εδώ βγάζει γύρω στα 86 στο αντούτου. Έχει 3 GB RAM Full HD οθόνη. Το user interface εμένα της Xiaomi μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι παραμετροποιήσιμο όσο μου αρέσει εμένα, όχι πολύ ούτε λίγο. Εδώ από τα θεματάκια μπορούμε να κατεβάσουμε ό,τι θέλουμε να βάλουμε μέσα. Λίγο να φορτίσει ο σερβερ από την Κίνα. Δηλαδή κατέβασα εγώ, έχει κάποια θεματάκια μέσα, τα οποία μπορούμε το κινητό μας να το αλλάξουμε λίγο την εμφάνισή του. Αυτό που κρατάμε από το κινητό, όπως είπα, είναι τα spec του είναι πάρα πολύ δυνατά, η τιμή του είναι ανταγωνιστική. Εντάξει, εγώ το πήρα στον πρώτο μήνα του λασαρίσματός του, οπότε λίγο είχαν τσιμπημένες οι τιμές, εγώ το πήρα λίγο 152-153 ευρώ. Τώρα βγαίνει και 145, βγαίνει σε τρία χρωματάκια, άσπρο ασημί, βγαίνει μαύρο μπροστά πίσω γκρι. Και βγαίνει και χρυσό. Εμένα μου άρεσε, τον πατέρα μου τον άρεσε το άσπρο, οπότε πήραμε το άσπρο. Σε αυτά δεν ξέρω κάτι άλλο να πω. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από αυτήν την αγορά. Το τζαμάκι, όπως είπαμε, γύρω-γύρω είναι 2,5 D κόψιμο, το οποίο το αισθάνεσαι πάρα πολύ ωραία στην αφή. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό μου unboxing και το mini review στο κινητό. Οποιασδήποτε ερωτήσεις έχετε, μπορείτε να μου κάνετε κάποιο σχόλιο από κάτω, να συζητήσουμε για ό,τι θέματα έχετε. Να σας βοηθήσω κι εγώ με τις λίγες γνώσεις τις οποίες έχω και ελπίζω να σας άρεσε όπως σας είπα το βίντεο. Θα τα πούμε σε επόμενο unboxing επεισόδιο. Γεια σας, να είστε καλά!